είναι όλα, ούτε ότι αναγκαστικά όποιος έχει αυτό το όνομα είναι Αλβανίτης, αλλά αλλά κατά κανόνα είναι Αλβανίτη και επώνυμα. Τέρμα. Όποιος επρόφθασε τον κύριο Νίδε. Τον κύριο Νίδε. Λοιπόν, να μιλάγαμε για τους Αλβανίτες, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Όπως είπαμε, η παρουσία τους στην Ελλάδα είναι των τελευταίων 600 χρόνων στην πραγματικότητα. Τότε ήρθε το μεγάλα του σχήματα, το 14ο, 15ο και 16ο αιώνα. Εν πωλής ήταν καλεσμένοι για να εγκατασταθούν γύρω από τα μεγάλα κάστρα. Γι' αυτό τους βρίσκουμε στην Αργολίδα, ας πούμε, γιατί εκεί υπάρχει το παλαμίδι. Τους βρίσκουμε στην Κορινθία, γιατί είναι ο Ακροπόλητος. Τους βρίσκουμε στη Θήβα, γιατί είναι το κάστρο των Τυφών. Τους βρίσκουμε στην Χαλκίδα, γιατί είναι το κάστρο του Νεκρεπόντε, έτσι λεγόταν η Χαλκίδα, το Μεσαίωνα. Αργότερα τους εγκατέστησαν και σε άλλα σημεία. Άλλες φορές καλεσμένοι ή άλλες φορές κατέβαιναν ομάδες και οι διάφοροι τοπικοί ηγεμόνες τους εγκαθιστούσαν, δηλαδή τους αξιοποιούσαν και τους τοποθετούσαν κάπου. Έχουμε τέτοια κείμενα, δηλαδή δεν είναι υπόθεση, το γνωρίζουμε από κείμενα του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα και βέβαια μέσα σε αυτά τα κείμενα έχει γούστο, διότι σε κάποια κείμενα του 14ου αιώνα, όταν η Θεσσαλία είχε γεμίσει Αλβανούς, μετά η Θεσσαλία άδειασε από Αλβανούς, δεν είναι καθόλου Αλβανούς στη Θεσσαλία, μπλάκους, αλλά σε κάποια φάση η πεδιάδα της είχε γεμίσει με Αλβανούς το 14ο αιώνα και έχουμε αλληλογραφία των κατοίκων με τους ηγεμόνες, Σέρβους και Βυζαντινούς, που τους ζητούν να συμμαζέψουν αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν έχει μείνει κότα. Τα πλέγουν όλα. Και γελούσε, διότι όταν πρωτοεμφανίστηκαν, ως φαίνεται, υπήρξε το ίδιο πράγμα με το όταν πρωτοεμφανίστηκαν και εδώ το 90. Πρέπει να σας πω το εξής. Στην Αλβανία, επειδή είναι πολεμικός λαός η Αλβανία, είναι χωρισμένη σε φάρες και σε φυλές, το να κλέβεις ήταν τμήμα της εκπαίδευσής τους. Το κλέπτην είναι τμήμα της εκπαίδευσης των πολεμιστών. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι οι Σπαρτιάτες εκπαίδευαν μέσα στην εκπαίδευση των νεαρών Σπαρτιατών ήταν το να κλέβουν, αλλά χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Διότι ο στρατιώτης πρέπει να συνθεί, να ξεγελάσει, να μπει μέσα, να ευνηδιάσει κτλ. Και η διαδικασία του κλέπτη τον εκπαιδεύει. Γι' αυτό και στους Αλβανούς υπήρχε ως τιμή το κλέπτην, επίσης τέτοια διαδικασία υπήρχε και γενικά υπάρχει στους κτηνοτροφικούς πληθυσμούς πολύ, η ζωοκλοπή ας πούμε στους κτηνοτροφικούς πληθυσμούς είναι ένα είδος σπορ, συνήθως ο κτηνοτρόφος τρώει το ζώο του διπλανού του και είναι κάτι έτσι πολύ... πολύ δυνατό και γενικά όταν υπάρχει δε μετακίνηση όπως είναι οι βλάχοι που κινούνται από τα ορεινά στα παιδινά, από τα παιδινά στα ορεινά, στην ώρα της μετακίνησης είσαι λίγο στο απειρόβλητο, οπότε και να κλέψεις λίγο είναι μέσα στην διαδικασία. Και ενώ αυτοί οι πληθυσμοί ήταν οι πληθυσμοί με ήθος, διάφορες ειδικές αρχές κτλ. Αυτό το ου κλέψεις δεν ήταν μέσα ακριβώς. Οι δέσσερα κατσανέοι, ας πούμε, οι οποίοι ήταν τελείως νομάδες, σε αυτό το θέμα ήταν εξακουστοί. Κατά τα άλλα ήταν ετοιμότατοι άνθρωποι, αλλά δεν θεωρούσαν το κλέπτη μη έτοιμο. Δεν ήταν καταταγμένος αυτό. Είχα και μια ωραία εμπειρία, το έλεγα σε φίλους πριν από καμιά 40 χρόνια, επειδή ορειβατώ περίπου 40 χρόνια και όταν πρώτο είχα αρχίσει να ορειβατώ με τους ορειβατικούς συλλόγους, ανέβαινε πάνω στα βουνά της Ελλάδας και ήταν τα χωριά μας, λες και είχαν βγει από τον εμφύλιο, κατεστραμμένα, φτωχάρι, μαγμένα. Τώρα έχουν πας και έχουν 4x4 και πισίνες και τα λοιπά. Πολλά από αυτό. Άλλο δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν η ορεινή Ελλάδα μια Ελλάδα πάμπλοκη.
Είχαμε πάει στο Ζαγοροχώρια, πάνω στο Ζαγόρι, που δεν είχε καμία σχέση με το σήμερα, με το σημερινό, που είναι τόπος για υψηλό τουρισμό. Και σε ένα χωριό που πήγαμε, ήταν σαρακατσάνικο χωριό, μας είπανε, γιατί πολλοί από τους κατοίκους ήταν σαρακατσάνικοι που πάψαν άλλοι σαρακατσάνικοι και απέκτησαν χωριό. Και μπήκαμε στο καφενείο, κάτι να πιούμε και τα λοιπά. Και θυμάμαι ήταν ένας παππούς εκεί πέρα που καθόταν, μου άρεσε πολύ, τον πλευροκόψε, ήθελα να μιλήσω μαζί του, βρήκα μια ευκαιρία, ήπιανα κάτι μαζί και μετά άρχισα, γίναμε κάπως φίλοι και το ρώτησα, λέω, εσύ Παρπακώστα, έκλεβες στα νιάτα σου ζώα? Εγώ, όχι. Είχε πια εγκατασταθεί και στην εγκατάσταση το κλέπτην είναι κακό. Όχι, λέω, για απλώς, γιατί ξέρω ότι όταν πλησιάζει κανείς τον τράχο, πρέπει να κάνει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Να σου πω. Πας έτσι στον τράχο, να σηκώνει τον Παρπακώστα με το μάτι να καίει. Το πλησιάζεις έτσι και δεν... Δηλαδή, ο γενικός τράχος στη ζωή του Παρπακώστα. Ολόκληρο κοπάδι έγινε. Αλλά και το έλεγε με νεράκι, τι ωραίο πράγμα είναι να μπαίνεις, ας πούμε, να το κλέβεις, δηλαδή κάθε ζώο δεν το κλέβεις έτσι. Το ξέρεις την επιστήμη το κλέβεις. Το είχαν λοιπόν και οι Αλβανοί που είναι ορεινοί πληθυσμοί και πράγματι υπήρχε αυτό το θέμα. Όλα εντάξει, σιγά σιγά καθίστανται και γίνονται άνθρωποι οικογένειες. Λοιπόν, να σας διαβάσω και τρία πράγματα από αυτή την περίοδο. Σε σχέση με το πόσο ισχυρή ακόμη ήταν η αλβανοφωνία και σήμερα, δηλαδή τώρα που ήρθαν στο τελευταίο κάθοδο των Αλβανών, το 1990 και μετά, θα έχετε ακούσει ίσως και μελετάτε, οι Αλβανοί εξεπλάγησαν με τα αλβανίτικα των αλβανιτών χωριών μας, διότι είναι παλιά αλβανικά, δηλαδή λένε είναι ποιητικά αλβανικά. Δηλαδή χρησιμοποιούνται όροι παλαιοί και αυτό είναι φυσικό γιατί οι πληθυσμοί που έχουν αποκοπεί είναι πιο συντηρητικοί στη γλώσσα ενώ εκεί που τρέχει η γλώσσα τρέχει, αλλάζει και δουλεύεται και προχωράει και είχαν μείνει έκπληκτοι από το πόσο ποιητικά ήταν τα αλβανικά που μιλούν οι αλβανίτες μας. Τώρα, σε ποιες περιοχές τελικά εγκαταστάθηκαν οι Αλβανοί και δημιουργήθηκαν τα αλβανιτοχώρια, που είναι ένα κομμάτι τεράστιο της ιστορίας του νέου ελληνισμού που δεν μπορεί να ξεχωρίσει από την υπόλοιπη ελληνική ιστορία. Η μεγαλύτερη τους εγκατάσταση είναι στη ζώνη, την αλβανίτικη ζώνη όπως λέγεται, που είναι τα Μεσόγεια. Η ύπαιθρος της Θήβας και της Ελευσίνας, εκεί είναι τα μεταξύ Ελευσίνας και Θήβας, είναι τα αλβανιτοχώρια. Είναι τα αλβανιτοχώρια στη Θήβα προς τα Μεσόγεια, τα Μεσόγεια. Η νότια Εύβοια, εδώ, όχι η βόρεια, η νότια, από την Χαλκίδα και νοτιότερα. Προς το νότο προς το Καβοντόρο, όχι όλα, δεν είναι αναγκαστικά όλα τα χωριά, αλλά είναι πολλά αρβανιτοχώρια εκεί και πολλά αρβανιτοχώρια υπάρχουν στην Αργολιδοκορινθία, που αν τα δείτε στο χάρτη, βέβαια ο χάρτης είναι μικρός, είναι αυτός εδώ ένα τρίγωνο κοντά στο χάρτη, είναι κοντά όλα αυτά. Είναι Αργολιδοκορινθία, Αργοσαρονικό, στα νησιά του Αργοσαρονικού, Ίδρας, Πέτσες, Πόρος, Έγινα, Αγκίστρι, Σαλαμίνα και αυτή είναι η πυκνότερη παρουσία αρβανιτών στον ελληνικό χώρο, τον νότιο ελληνικό χώρο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρβανίτικες αρβανιτοχώρια και στην Πελοπόννησο, στα Αχαΐα, στην Αρκαδία, στην Μεσσηνία, αλλά όχι τόσο φορτωμένα, όπως είναι στην Αργολιδοκορινθία, διότι από τα Εξαμήλια, τα Εξαμήλια είναι ένα χωριό έξω από την Κόρινθο, από τα Εξαμήλια μέχρι το Κρανίδι και τα Δίδυμα, την Κώστα και τα Σπέτσες, εκεί τα περισσότερα χωριά, το ένα, το Λιγουριό και τα λοιπά, σε όλη αυτή τη διαδρομή, το ένα μετά το άλλο, είναι κατά κανόνα
αρβανίτικα πουλιά. Υπάρχουν και μη αρβανίτικα, αλλά είναι ο χαρακτήρας αρβανίτικος επιχειρηματικός. Τώρα, αρβανίτες υπάρχουν λιγότεροι μετά, πια πολύ λιγότεροι. Στη Βόρεια Άνδρο, στην Άνδρο υπάρχουν στη Βόρεια Άνδρο αρβανίτες. Η Βόρεια Άνδρος ήταν αρβανίτικος τόπος. Μάλιστα στη Βόρεια Άνδρο υπήρξε εξαλβανισμός των ντόπιων κατοίκων, ακόμη και δυτικών κατοίκων που κατοικούσαν εκεί. Δηλαδή, Βενετοί, οι Δυτικοί έγιναν Αλβανόφων, τελικά εξαλβανοτήθηκαν στη Βόρεια Άνδρο. Από τη χώρα και κάτω δεν υπάρχουν αρβανιτοχώρια στη Βόρεια Άνδρο. Επίσης, αρβανιτοχώρια υπάρχουν στη Τζιά και στην Κύθλο ακόμα λιγότερο. Και μετά σχεδόν καθόλου στην Ίω, ένα-δυο, στην Ιω, στην Ίω, στην Σάμο, ένα-δυο, στα Ψαρά, ένα-δυο και στην Κάσο. Αλλά αυτά είναι λίγα χωριά, δεν δίνουν καθόλου στίγμα αρβανίτικο. Αρβανιτονήσια είναι του Αργοσαρονικού. Εκεί είχαμε πραγματική αλβανοφωνία, δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που στους πρώιμους αιώνες εγκατάσταση των Αλβανών σε αυτά τα νησιά, οι άντρες κανένας δεν γνώριζε ελληνικά. Ελληνικά άρχισαν να μιλούν σε αυτά τα νησιά στο 17ο και κυρίως στο 18ο αιώνα που το ναυτικό πήρε τόσο μεγάλη άνοδο και πάλι όχι οι γυναίκες αλλά οι άντρες, γιατί κινούνταν στα λιμάνια και μιλούσαν και με άλλους πληθυσμούς. Οι γυναίκες μένοντας στο σπίτι ήταν στην ουσία μονόγλωσσες, αλβανόφωνες δηλαδή. Να σας πω χαρακτηριστικά, το 1749 ελπίζω να το έφερα η ανόητη. Περιμένετε γιατί όλο με μαλώνει. Το 1749 στην Ύδρα, η Ύδρα είχε αρχίσει να γίνεται ναυτικός τόπος, διότι τα νησιά του Αργοσαρονικού καταρχήν ήταν κτηνοτροφικά νησιά. Ξέρετε, τα νησιά μας δεν είναι ναυτικά νησιά. Αν πάτε και δείτε την Σέλφο, την Κίμολο, δεν είναι ναυτική η κατοική. Υπάρχουν κάποιοι ψαράδες, αλλά τα νησιά μας ζούσαν ως επιτοπολίως κτηνοτροφικά νησιά και μικρογεωργικά νησιά. Κάποια νησιά ήταν ναυτικά, αλλά τα περισσότερα ζούσαν από κτηνοτροφία. Το ίδιο ήταν και η Ύδρα, οι Σπέτσες. Έγιναν ναυτικά νησιά στο 18ο αιώνα. Και το 1749 που είχε η Ύδρα αρχίσει να γίνεται ναυτότοπος, αποφάσισε ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, πρέπει να αποκτήσουμε ένα σχολείο να μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα, γιατί κατάλαβαν εμπορευόμενοι ότι χρειάζονται τα γράμματα. Δεν μπορείς να εμπορεύεσαι και να μην ξέρεις να γράφεις, να διαβάζεις, να κρατάς λογαριασμούς κτλ. Και καλέσανε ένα δάσκαλο από την... Τι σχολείο μπορούσαν να δημιουργήσουν? Χριστιανοί Ορθόδοξοι κάτοικοι ήταν, η αλβανική γλώσσα είναι άγραφη, δεν υπήρχε σχολείο, δεν υπήρχε δάσκαλος, δεν υπήρχε γραμματική καν. Άρα θα κάνανε ελληνικό σχολείο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ελληνικά σχολεία ήταν παντού σπαρμένα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, σε όλα τα Βαλκάνια, διότι συνήθως οι χριστιανοί Ορθόδοξοι κάτοικοι θέλουν τα παιδιά τους να πάνε σε ένα σχολείο που αντιστοιχεί στην Ορθοδοξία, άρα για ελληνικά σχολεία, των οποίων η γλώσσα εξάλλου συνδέεται και με τη γλώσσα της Εκκλησίας. Το Πατριαρχείο ήταν ελληνόφωνο, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και όλα τα ιστορικά πατριαρχεία της Ανατολής. Κάλεσαν λοιπόν ένα δάσκαλο από το Πύλιο, από την περιοχή του Πυλίου, διότι η Θεσσαλία είχε μεγάλη παράδοση στα ελληνικά σχολεία και ιδιαίτερα το Πύλιο, στο οποίο υπήρχαν η σχολή των Μιλεών, αν έχετε πάει στις Μιλιές του Πυλίου, που ήταν μια θαυμαστή σχολή με βιβλιοθήκη, με αίθουσες χημίας και φυσικής κτλ. Δεν ξέρω πολλά σχολεία που να μπορούσαν να συναγωνιστούν σήμερα με τη σχολή των Μιλεών. Από αυτά τα θαυμάσια σχολεία έβγαιναν σπουδαίοι δάσκαλοι και πήραν ένα τέτοιο δάσκαλο, τον φέρανε στην Ύδρα. Και έχουμε την αλληλογραφία αυτού του δασκάλου. Υπάρχει το περίφημο αρχείο της Ύδρας,
που είναι το πιο μεγάλο εκδεδομένο αρχείο της Ελλάδος, γιατί είχαμε την τύχη να διασωθεί και ένας λόγιος της Ίδρας, ο Αντώνιος Λιγνός, στις αρχές του 20ου αιώνα κάθισε κάτω νύχτες μέρες να μεταγράψει τα έγγραφα και να μας τα παρουσιάσει τυπωμένα. Και έτσι έχουμε στο πιάτο αυτό το καταπληκτικό υλικό. Φυσικά είναι γραμμένο στα ελληνικά, γιατί οι Αλβανίτες δεν έγραφαν, δεν γράψουν, αφού δεν είναι η γλώσσα που συνέγραφε. Αλλά όλα αυτά τα νησιά είχαν γραμματικούς, δηλαδή πληρώνανε κάποιον που ελληνόφωνο φυσικά, που ήξερε ελληνικά και έγραφε. Έτσι τα έγγραφα είναι στα ελληνικά. Και έχουμε την αλληλογραφία του δασκάλου που κάλεσαν με την κοινότητα, του είχαν παραχωρήσει μια αίθουσα για να μαζεύει τα παιδιά για να τα διδάσκει, στον ίδιο του δώσανε ένα χώρο να διαμένει και να τρέφεται, λογικό είναι, και ο άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη λίγους μήνες μετά να πει στην κοινότητα το δράμα του. Και γράφει ότι, κοιτάξτε να δείτε, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε στην Ίδρα και πληρώνετε για μένα κτλ. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι τώρα 3-4 μήνες εδώ πέρα και δεν έχω κάνει καμία πρόοδο με τα παιδιά, διότι αυτά ξέρουν μόνο ελβανικά, εγώ ξέρω μόνο ελληνικά και δεν υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούμε. Την ίδια ιστορία έγινε και στον Πόρο, περίπου την ίδια λίγο αργότερα, που πάλι ο Πόρος κάλεσε έτσι τον Επιφάνιο Δημητριάδη, έναν λόγιο πάλι από την Θεσσαλία, και αυτός έπαθε το ίδιο δράμα, δηλαδή δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τα παιδιά στον Πόρο και τον καημό του τον έγραψε και εις ποίημα, το οποίο και σας διαβάζω και είναι σε γλώσσα έτσι ομυρική. «Κακ εσπόρον με ηλιμαρμένη», η τύχη δηλαδή, «με εμένα, όρσεν με διδάσκονται την Ελληνίδα». Η τύχη μου όρισε να διδάσκω στον Πόρο την Ελληνίδα, γλώσσα εννοεί. «Και ειν ειδίν έργονται πράγμα ξένων». Και ήταν το να βλέπει κανείς αυτή την κατάσταση ένα παράξενο πράγμα. «Γλώταν μεν διδάσκοντα την Ελληνίδα, φωνήν δε μαθάνοντα την Αλβανίδα». Ο ίδιος δηλαδή μάθαινε αλβανικά. «Ουκ ήχον άλλος, αλβανίζοντας όλος πέτας διδάξε». Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, γιατί έπρεπε να διδάξω παιδιά που μίλαγαν μόνο αλβανικά, μη εγώ αλβανίσας. Χωρίς να μάθω αλβανικά, αυτός ήταν πιο φιλότιμος, σου λέει, αφού δεν συνεννούμε με τα παιδιά σου, και κάτι να μάθει αυτός αλβανικά, μήπως και αργήσει να υπάρχει κάποια επικοινωνία. Γενικά ο Αργοσαρονικός ήταν εξαιρετικά πυκνοκατοικημένος από Αλβανούς, οι οποίοι μετακινήθηκαν και στον ύστερο, στο 16ο αιώνα, και ήρθαν μέσω Ευβίας. Απλώς να σας διαβάσω κάποια σημεία από κείμενα του 19ου αιώνα, δηλαδή της Επανάστασης του 1821, και μετά, όπου αναφέρεται, όταν διαβάζει κανείς από μνημονεύματα από γονιστών του 21, κάθε τόσο, συναντάς κάτι για κάποια αλβανοφωνία που θεωρείται φυσική. Κανείς δεν εκπληττότανε τότε, όπως και δεν εκπληττόμαστε και τώρα. Δηλαδή, τα αλβανοχώρια μας είναι αυτονόητα πράγματα και ξέραμε όλοι ότι μιλούν αλβανικά. Ας πούμε, ο Φωτάκος ήταν ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη και έχει αφήσει απομνημονεύματα, ήταν λόγιος ο ίδιος και ήταν σαν γραμματικός του. Στα απομνημονεύματα του γράφει στον δεύτερο τόπο «Εις την Πελοπόννησον και καθόλα σχεδόν τας επαρχίας κατοικούν από πολλών ετών που μεν πολλοί, που δε ολίγοι εκ της φυλής των Αλβανών. Ήτινες ακόμη και σήμερον διασώζουν το ξένον ήθος». Δηλαδή έχουν τα έθιμά τους και τηρούν το... Να σας πω αλλού, ο Νικόλαος Σπηλιάδης, πάλι στα απομνημονεύματά του, στον πρώτο του τόμο, σελίδα 451, μας περιγράφει μία μάχη στην οποία μετέσχε ο Ανδρούτσος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος ήταν Ερβανίτης, στο Δαδί, και σε αυτή τη μάχη οι Έλληνες ηττήθηκαν και ο Ανδρούτσος βρέθηκε να είναι περικυκλωμένος
από τα εχθρικό στράτευμα που ήταν Τούρκ-Αλβανοί, δηλαδή Αλβανοί μουσουλμάνοι, και γράφει ο Σπυλιάδης. Μας λέει ότι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος υποχωρεί, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, και λέει, και φεύγουν μεμονωμένος, μόνος του δηλαδή, περιπίπτεις τους Αλβανούς. Ομιλών δε ως και εκείνη αλβανιστή, τους απατά και νομίζεται ειδικός των. Δηλαδή, σου λέει τώρα εδώ που χανόμαστε, πήγε μέσα και έκανε ότι είμαστε όλοι ένα, δηλαδή. Και εν το σούτο έβρενε ευκαιρία και έγινε το άφαντος και σώθηκε. Τόσο απλά. Ο Λάμπρος Κουτσονίκας στα απομονεύματά του κι αυτός μας μιλάει για τη μάχη του Φαλήρου που έγινε το 1827 εδώ στο Φάλιρο που σκοτώθηκε και ο Καραϊσκάκης και πριν από τη μάχη ο Δεριγμή, ο οποίος ήταν ναύαρχος και βρίσκονταν στην θάλασσα είχε προσπαθήσει να φέρει σε επαφή τους δύο αρχηγούς των δύο στρατοπέδων μήπως και λήξει το πράγμα προς όφελος των Ελλήνων και χωρίς μάχη. Κάλεσε λοιπόν τον Καραϊσκάκη και τον Κιουταχή. Ο Κιουταχής ήταν Τουρκαλβανός πάνω στο πλοίο και μας γράφει ο Κουτσονίκας. Ήρχισαν συνδιάλεξη μεταξύ των στην αλβανική. Αυτονοήτως, δηλαδή και οι δύο γνώριζαν την αλβανική γλώσσα και συνομίλησαν στα αλβανικά. Ήταν η Εσπεράντο, ας πούμε. Ναι. Η Εσπεράντο των πολεμιστών. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Αλβανοί εγκαταστάθηκαν στην Ήπεθρο και όχι στις πόλεις. Δηλαδή, ενώ τα αρβανιτοχώρια της Θήβας είναι αρβανιτοχώρια, μέσα στη Θήβα οι Αρβανίτες ήταν λίγοι ως καθόλου. Το ίδιο και στην Ελευσίνα, το ίδιο και στα Μέγαρα, δηλαδή στην Ήπεθρο των Μεγάρων, στην Ήπεθρο της Ελευσίνας, έχεις αρβανιτοχώρια. Στην Ήπεθρο της Αθήνας έχεις αρβανιτοχώρια. Μέσα στις πόλεις οι Αρβανίτες ήταν ελάχιστοι. Στην Αθήνα κατοικούσαν μπαίνοντας από τις πύλες του Αδριανού, την πύλη του Αδριανού, στην περιοχή της Αγίας Εκατερίνης, ήταν η συνοικία τους. Αλλά ήταν πολύ λίγοι μπροστά στους ελληνόφωνους Έλληνες. Όταν έβγαινε έξω από την Αθήνα, συναντούσε πολλά αρβανιτοχώρια. Μάλιστα, θα γνωρίζετε ίσως ότι το τοπονύμιο Πλάκα, δηλαδή η παλιά Αθήνα, έχει διάφορες ετυμολογίες, αλλά μάλλον η επικρατέστερη είναι ότι προέρχεται από την αλβανική λέξη πλιάκ. Στα αλβανικά πλιάκα θα πει γέρος γριά, δηλαδή το παλιό τμήμα της Αθήνας. Φυσικά μπορεί να είναι από το πλάξ πλακός, μπορεί να είναι και από άλλα. Τώρα, να σας διαβάσω από ένα άλλο σημείο. Το 1866, στο περιοδικό Πανδώρα, το περιοδικό Πανδώρα ήταν ένα σοβαρό περιοδικό της Νέας Ελλάδος. Είμαστε στο 1866, δηλαδή η Ελλάδα έχει δημιουργηθεί περίπου 40 χρόνια πριν. Και σε αυτό το περιοδικό γίνονταν αναλύσεις, πώς είναι τα περιοδικά σήμερα που κάνουν αναλύσεις για την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική ζωή. Και στην Πανδώρα του 1866 γράφεται. Και το όντι, όταν περιερχόμενός της, τα περί αυτήν την πρωτεύουσα της Ελλάδος χωρία, και τι λέγομεν χωρία, αυτά στα συνοικία των Αθηνών, ακούει ομιλουμένη κοινό στην αλβανική, εννοεί ότι υπέρ την επέκταση της εκπαιδεύσεως πρόνοια, εγένετο ελαχίστη. Δηλαδή η Πανδώρα θεωρεί ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά βήματα για την εκπαίδευση γενικώς, και έτσι ακόμα ακούγεται η αλβανική γλώσσα κοινώς μέσα στις συνοικίες. Την εποχή της Επανάστασης, επειδή η Επανάσταση κρατήθηκε, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε σε πολλά μέρη που υπήρχε ελληνισμός, αλλά τελικά κρατήθηκε σε ελάχιστα σημεία, δηλαδή στη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και στα νησιά. Τα κοντινά μάλιστα, γιατί στα άλλα συντρίφθηκε.
Αυτή είναι και η περιοχή στην οποία ήταν και οι περισσότεροι αρβανίτες μας. Οι αρβανίτες μας βρίσκονται από τη Θήβα και κάτω, στην ουσία. Και κάποιοι σπαρμένοι στη Δυτική Ελλάδα. Αλλά τα αρβανιτοχώρια είναι από τη Θήβα και κάτω. Θήβα και κάτω. Δηλαδή, Στερεά και κυρίως Αττική, όχι ολόκληρη τη Στερεά, από την Αττική Μπάντα, από την Μπάντα της Αττικής, την Νότια Εύβοια και την... και την Βόρεια Πελοπόννησο, ας πούμε, την Αργολιδοκορινθία. Εξ αυτού, στην Ελληνική Επανάσταση, ένα ποσοστό των Ελλήνων ήταν αρβανίτες και έπαιξαν ρόλο μαζί με τους άλλους Έλληνες σημαντικό. Όταν αργότερα η Ελλάδα απέκτησε την Ήπειρο, την Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τα νησιά, φυσικά, η αναλογία των αρβανιτών ως προς το σύνολο των Ελλήνων μειώθηκε κατά πολύ. Αλλά στη διάρκεια της Επανάστασης του 1921 και όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, οι αρβανίτες Έλληνες ήταν ένα γερό ποσοστό του νέου ελληνισμού. Από τους φιλέλληνες που ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα, κάποιοι μας άφησαν και γραπτά τις αναμνήσεις τους για την Επανάσταση του 1921. Ένας από αυτούς είναι ο George Finlay, σκοτσέζος λόγιος, ο οποίος πολέμησε και έγραψε με θαυμάσια έργα ιστορικά. Και ανάμεσα σε αυτά, στο έργο του για την Επανάσταση του 1821, αναφέρει στην σελίδα 308, «The inhabitants of Greece, οι κάτοικοι της Ελλάδος, whether of the Hellenic, or the Albanian race, είτε ελληνικής είτε αλβανικής καταγωγής». Το θεωρεί αυτονόητο δηλαδή ότι αυτή είναι. Δεν μιλάει για τους βλάχους, γιατί οι βλάχοι είναι πάνω από αυτές τις περιοχές. Ελάχιστοι είναι στη ζώνη των Θηβών εκεί και της Λιβαδιάς. Επίσης, φυσικά, θα το γνωρίζετε ότι οι Σουλιώτες ήταν αλβανόφωνοι και οι Αλβανοί τους θεωρούν δικούς τους ήρωες και στο Εθνικό Μουσείο των Τυράννων υπάρχει ειδική πτέρυγα για τους Σουλιώτες. Διότι οι Σουλιώτες ήταν αλβανόφωνοι. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς ήταν ένας από τους Έλληνες που μετέσχαν στην Επανάσταση του 1921 και κατάγονταν από τα Επτάμισσα. Είναι η οικογένεια Μεταξά. Πολύ σπουδαία οικογένεια, με σπουδές στο εξωτερικό κτλ. Τα άφησε όλα και ήρθε και πολέμησε στην Επανάσταση. Και όταν τέλειωσε η Επανάσταση, άφησε απομνημονεύματα κι αυτός, διότι είχε βοηθήσει την Επανάσταση ως διοικητής, δηλαδή η Επανάσταση επειδή ήταν τόσο υψηλής μόρφωσης, τον έβαζε διοικητή σε διάφορα σημεία, αλλά είχε μετάσχει και σε πόλεμο. Και ανάμεσα στα άλλα είχε βρεθεί με τους Σουλιώτες, το Μεσολόγιο, οι Σουλιώτες. Απέκτησαν ως έδρα κυρίως το Μεσολόγγι, όπου και πήραν μέρος φυσικά και στις πολιορκίες του Μεσολογγίου. Και μας λέει ο Κωνσταντίνος Μεταξάς για τον Μάρκο Μπότσαρη και μας περιγράφει ότι το 1823, λίγο πριν πεθάνει, σκοτωθεί, καλεί τους Σουλιώτες αρχηγούς για να τους μιλήσει και λέει «Τις ελάλησεν εις την γλώσσαν τον αλβανιστή». Οι δε λόγοι του ήσαν πλήρης ενθουσιασμού και πατριωτισμού. Ο George Finlay, σε άλλο σημείο που σας είπα πριν, αυτός ο σκοτσέζος λόγιος, σε άλλο σημείο του έργου του, αναφερόμενος στους Σουλιώτες, λέει «The Suliots, οι Σουλιώτες, justified the